Σημείο. Γεια σας, κύριε Ανδρέου. Καλή σας μέρα. Καλησπέρα. Τελικά μπορούμε να πάμε ή δεν μπορούμε να πάμε στα χιόνια του Τρόδους για άσκηση, έστω να πάμε να κάνουμε ένα τρέξιμο, κάπως? Ναι, σύμφωνα με τα διατάγματα, κύριε Μιχάλαρε, οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να ασκηθεί ή να μεταβεί για σκοπούς φυσικής άσκησης ή ατομικής άθλησης και σε άλλη επαρχία. Αλλά αυτό να μην γίνει κατάχρηση από κάποιους οι οποίοι έχουμε δει και στο παρελθόν κάποια πρόσωπα να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα, είτε ακόμα να κοροδέψουν ή να προσπαθήσουν να κοροδέψουν τα μέλη της αστυνομίας όπου θα προβαίνουν σε ελέγχους. Έχουμε από χθες δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα και πολλά ερωτήματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Επαναλαμβάνουμε ότι για σκοπούς άθλησης μπορεί οποιοδήποτε να μεταβεί σε οποιοδήποτε χώρο και εκτός επαρχίας για να προβεί σε αυτές τις πράξεις, είτε φυσική άσκηση είτε ατομική άθληση, όπως έχουμε πει. Και χρονικό περιθώριο είναι οι 3 ώρες, μέσα σε 3 ώρες, ό,τι κάνουμε δηλαδή? Σύμφωνα με τα διατάγματα, είναι μέχρι 3 ώρες όσον αφορά το SMS, το οποίο μπορεί να στείλει οποιοδήποτε, σύμφωνα με τον αριθμό 6 των σχετικών διαταγμάτων, που μπορεί να σταλεί στον αριθμό 8998. Ναι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και το δεύτερο SMS, έτσι ώστε οι 3 ώρες να γίνουν 6. Ή μπορεί? Αν επιλέξει κυρία Κωνσταντίνου να χρησιμοποιήσει και το δεύτερο SMS, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ναι. Μάλιστα. Άρα η μετάβαση στο Τρόδος έρχεται και Σαββατοκύριακο, επιτρέπεται μόνο για σκοπούς άθλησης και όχι για σκοπούς διασκέδασης. Ωραία. Και επίσης να διευκρινίσουμε ακόμα ότι πρόσβαση σε πλατείες, παιδότοπους, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους απαγορεύεται οι συνακτρίσεις. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η αστυνομία θα έχει αυξημένη παρουσία αυτές τις 2 μέρες στο συγκεκριμένο σημείο, πέραν από τους ελέγχους που θα προβαίνει για θέματα λοιμοκάθαρσης. Αντιλαμβάνεστε, αυτή τη χρονική περίοδο, λόγω και της βροχόπτωσης αλλά και των χιονιών, θα γίνονται έλεγχοι και όλα εκείνα που πρέπει για τους δρόμους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι πολύ ολισθηροί, και θα πρέπει τα πρόσωπα τα οποία μεταβαίνουν εκεί ή πρόσωπα που διαμένουν κοντά στην περιοχή και μετακινούνται στις ορεινές περιοχές να είναι πολύ προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες βάσει των κωδικών κυκλοφορίας. Ναι, προηγουμένως, κύριε Ανδρέου, απευθύνατε έκκληση προς τους πολίτες να μην εκμεταλλευτούν το γεγονός και να μην προσπαθήσουν να ξεγελάσουν το σύστημα. Τα τελευταία 4-24 ώρα, όπου έχει τεθεί σε λειτουργία το 8998, έχουν παρατηρηθεί τέτοιου είδους φαινόμενα, πολίτες που έχουν καταφέρει να ξεγελάσουν τις αρχές ή το σύστημα? Γιατί είχαν παρατηρηθεί κάτι τέτοια. Ακριβώς. Στο προηγούμενο lockdown είχαμε παρατηρήσει κάποια θέματα και ποινικά δικήματα σε θέματα πλαστογραφιών όσον αφορά το SMS. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι τα μέλη μας πλέον έχουν και την πείρα, έχουν και τη λογική και αντιλαμβάνονται πολύ εύκολα πλέον αν συμβεί οτιδήποτε τέτοιο θέμα. Εμείς αυτό που ευελπιστούμε αυτή τη φορά και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Αυτό που καλούμε τον κόσμο είναι να χρησιμοποιεί σωστά τα συγκεκριμένα τους αριθμούς μηνυμάτων ώστε για τις κατεξαιρέσεις διακινήσεις τους και να έχουν τα χαρτιά που πρέπει και τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης ώστε να γίνεται άμεσος έλεγχος των στοιχείων αυτών για να μην ταλαιπωρούνται ακόμα περισσότερο και οι ίδιοι οι πολίτες. Ναι. Όση ώρα μιλάμε, κύριε Ανδρέου, λαμβάνουμε δεκάδες μηνύματα από τους τηλεθεατές, οι οποίοι μας ρωτάνε πολλά και διάφορα. Βόλτα με το αυτοκίνητο μπορούμε να πάμε στο Τρόδος, ρωτάει μια τηλεθεάτρια. Επαναλαμβάνουμε, μόνο για σκοπούς άθλησης. Οι διακινήσεις αυτές είναι μόνο κατ' εξαίρεση. Για κανέναν άλλο λόγο. Μάλιστα. Βόλτα σε άλλη επαρχία ή να μεταβώ σε άλλη επαρχία για να δω τους γονείς μου, επιτρέπεται? Ναι, το βόλτα που έχετε πει δεν επιτρέπεται. Το να δει, να επισκεφτεί τους γονείς αν αυτοί χρήζουν κάποιας φροντίδας, σίγουρα υπάρχει το σχετικό αριθμός το 8998 που μπορεί να σταλεί για να μεταβεί οποιοδήποτε για το συγκεκριμένο σκοπό. Στα διατάγματα είναι ξεκάθαρα, κυρία Κωνσταντίνου, στα θέματα αυτά νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και μια περίπτωση και να ολοκληρώσουμε αυτό. Υπάλληλος φέρεται να υπεξαίρεσε 74.000 ευρώ από κτηματομεσητικό γραφείο. Ναι, είναι μια υπόθεση που καταντήθηκε χθες στην αστυνομία, στη Λάρνακα. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ξεκάθαρο, ήταν από τις άμεσες ενέργειες των μελών της αστυνομίας όπου είχαμε καταλήξει στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Είχαν γίνει κάποιες εξετάσεις, είχαν προηγηθεί κάποια θέματα στο χώρο όπου είχε γίνει η καταγγελία από συγκεκριμένο κτηματομεσίτη ότι είχε κλαπεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.
ποσό των 74 περίπου χιλιάδων ευρώ. Από τις εξετάσεις που είχαν γίνει στο σημείο, δημιουργήθηκε εμπλοκιβάσιμη υποψία για το συγκεκριμένο υπάλληλο. Είχε ανακριθεί αρχικά αρνείτο, ακολούθησαν κάποιες έρευνες και εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό στο όχημα το οποίο χρησιμοποιούσε. Το πρόσωπο αυτό έχει συλληφθεί για δικήματα κλοπής από υπάλληλο, αλλά και ψευδείς πληροφορίες σε αστυνομικό. Η υπόθεση αυτή είναι διερευνάται και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ανδρέου. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.